σκηνές από την κινηματογράφηση του έργου. Εδώ όλο το μαγικό αισθητικό ψέμα που βλέπουμε συνήθως στην οθόνη του κινηματογράφου αποκαλύπτει τα παρασκηνιά του. Να τα σκηνικά αυτά, είναι όλα τα χαρτόνια, πεταγμένα, ξύλα, προβολής, η ακαταστασία των καλωδίων που επικρατεί για να μπορέσει κάτω στη σκηνή, στο πλατό, να παρουσιαστεί αυτή η ολοκληρωμένη αισθητική τελειότηση. Βρισκόμαστε περίπου 18 μέτρα επάνω από το πλατό. Στο ύψος αυτό βρίσκονται οι διάδρομοι και ο φωτισμός και θα κατεβούμε για να συναντήσουμε τον άνθρωπο που διευθύνει όλα αυτά και σκηνοθετεί το έργο, τον κύριο Δαλιανίδη, ο οποίος θα μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Μπαίνουμε από την κεντρική είσοδο του πλατό, όπου και θα τον συναντήσουμε. Βρισκόμαστε στο χώρο εδώ του ντεκόρ, του βασικού ντεκόρ της ταινίας μας, της αγάπης μου Άουα, αυτής της θεατρικής επιτυχίας. Λοιπόν, νομίζω θα ήταν προτιμότερο πρώτα να μας έλεγε μερικά λόγια ο κύριος Ριγόπουλος, ο άνθρωπος που πρωτόπαιξε την Άουα στο θέατρο, και που δυστυχώς δεν έχει δίπλα του την κάκια αναλυτή, γιατί συμπτωματικά σήμερα δεν είχε γύρισμα. Κύριε Ριγόπουλε, εδώ ας πείτε για το σήμερα ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει τους τηλεθεατάς για την αγάπη μου Άουα. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τους θεατές πολλά πράγματα από την αγάπη μου Άουα, διότι 6 χρόνια τώρα ίσως τους έχουμε κάπως από την έκφραση έχουμε πρίξει. Δεν έχει σημασία όμως. Η Άουα είναι μια πολύ μεγάλη θεατρική επιτυχία, όπως είναι γνωστό, και γίνεται τώρα και στον κινηματογράφο. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και συγκινημένος που κάνουν ταινία αυτή με τον Δαλιανίδη, γιατί νομίζω ότι θα βγει μια πάρα πολύ ωραία ταινία, ανάλογη με την επιτυχία που είχαμε στο θέατρο. Έχετε σκεφτεί αν προτιμάτε τη θεατρική Άουα ή την κινηματογραφική? Αυτό θα το δω όταν τελειώσει. Η κινηματογραφική εδώ πώς την προτιμώ. Τώρα γυρίζοντάς την, πάντως προτιμώ την κινηματογραφική. Την είχα σταματήσει, όπως είναι γνωστό, πριν 4 χρόνια εγώ. Δεν έπαιξα 3 χρόνια την Άουα, μετά σταμάτησα. Δυστυχώς, όπως σας είπε και ο κ. Δαλιανίδης, δεν είναι εδώ η κάκια. Αλλά βέβαια νομίζω ότι καλύτερα που δεν είναι, γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί να την βλέπει μαύρη. Και την έβλεπε πάλι μαύρη. Άσε να τη δει μια και καλή στο φίλμ. Αρκεί να μην λείψει πολύ, γιατί ίσως μαυρίσει το μάτι του κόσμου. Για να την ξαναδεί. Όχι, δεν θα λείψει πολύ. Αύριο και γυρίζουμε πάλι. Εδώ θα είμαστε εμείς για να δείξουμε την ταινία και να κάνουμε το μάτι του κόσμου να σπρίσει πάλι. Έχουμε μαζί μας εδώ και την Μπεάτα Σημακοπούλου, η οποία είναι συμπροταγωνίστρια στην ταινία. Και η οποία έχει παίξει το ρόλο και στο θέατρο. Βεβαίως. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εσείς, κυρία Σημακοπούλου, προτιμάτε την κινηματογραφική Άουα ή την θεατρική? Εγώ προτιμά και τις δύο και εύχομαι η κινηματογραφική να πάει όσο καιρό πήγε και η θεατρική Άουα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχετε λόγους να το πιστεύετε? Ναι, έχω. Έχω λόγους, γιατί ήταν τόσο ωραίο όλο το έργο αυτό που παίζαμε τόσα χρόνια, που ελπίζω ότι θα έχει την ίδια πήχηση, χάρη στον κύριο Δαλιανίδη, ο οποίος επιβλέπει πάρα πολύ ωραία τη δουλειά μας αυτή τη στιγμή, στον κύριο Φίνο που είχε όλη την ευχαρίστηση να κάνει τον ντεκόρ αυτό το πολύ ωραίο, στον κύριο Ζέρβα, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Ελπίζω ότι θα βγάλουμε μια πολύ ωραία δουλειά. Και ελπίζω να πάει ο κόσμος να μας ξαναδεί πάλι και να ευχαριστηθεί. Δεν έχω τίποτα. Αλλά πριν έρθει ο κόσμος να μας δει στο κινηματογράφο, θα έπρεπε, ακριβώς για τους τηλεθεατές, να δείξουμε, Μπεάτα μου, πώς γίνεται η εργασία μέσα σε ένα στούντιο. Καμιά φορά αυτό το πράγμα έχει περισσότερο ενδιαφέρον ίσως και από την ίδια την ταινία. Πολλές φορές. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει στις δικές μας ταινίες. Κώστα μου, ας μην είμαστε με τριόφρονες. Λοιπόν, να ζούμε τα παρασκήνια. Λοιπόν. Εδώ βρισκόμαστε σε αυτό το ντεκόρ που έστησε ο Μάρκος Ζέρβας, ειδικός για την αγάπη μου Άουα. Τα πράγματα, ένα ντεκόρ πρέπει να φωτιστεί. Τον λόγο λοιπόν έχει ο διευθυντής φωτογραφίας, ο κύριος Γαρδέλης. Είναι από τους βασικότερους ή μάλλον ο πρώτος συνεργάτης μου. Όχι μόνο σε αυτό το έργο, αλλά σε μια σειρά έργων τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, ο κύριος Γκαρδέλης θα σας μιλήσει για ό,τι μπορεί να αφορά το φωτισμό και την άλλη πλευρά λήψεως, δηλαδή τη μηχανή, την κάμερα που λέτε κι εσείς και στην τηλεόραση. Οι μηχανές μας εδώ είναι τελειωτά του τύπου. Ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει σήμερα η τεχνολογία του κινηματογράφου. Αυτός ο τύπος μηχανής είναι βαρύς τύπος, κατάλληλος για στούντιο, βέβαια δύσκολο μεταφερόμενος, αλλά για τη χρήση αυτή χρησιμοποιούμε αυτό το ντόλι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει, να κατεβάζει και να επιστρέφει τη μηχανή προς όλες τις κατευθύνσεις. Και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε άνετη κίνηση στην παρακολούθηση των ηθοποιών και της σκηνής. Επειδή συνήθως οι ορισμένες μηχανές παράγουν ένα θόρυβο κατά την ώρα της λειτουργίας. Ναι, ακριβώς. Πώς καλύπτει αυτό το θόρυβο να μην συγχαίρεται με τα μεγάφωνα. Η μηχανή είναι μηχανή απολύτως μονωμένη από το δικό της το θόρυβο και έχει τη δυνατότητα να κινηματογραφεί χωρίς να δημιουργεί ανεπιθύμητους θορύβους κατά την ώρα της λήψεως. Η έκταση την οποία μπορεί να πάρει ο φακός της μηχανής ποια είναι? Επικυλή, διότι έχει μεγάλη ποικιλία φακών. Παρά όχι η έκταση, η ευρύτης. Ναι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά φακών. Από τους πλέον ευρυγόνιους που μπορούν να πάρουν ένα μεγάλο άνοιγμα γωνίας μέχρι τηλεφακούς. Επίσης η διάρκεια της λειτουργίας της είναι αρκετά μεγάλη, διότι τα σασί της που περιέχουν το φιλμ είναι περίπου 300 μέτρων μήκους, έτσι που έχουμε μια άνετη κινηματογράφηση για 10 έως 11 λεπτά. Και τώρα ο κύριος Δαλιανίδης επί το έργο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι για γύρισμα. Το χρονολητικό, κύριε Κασιμάτη. Έτοιμος. Έτοιμοι. Σε παρακαλώ, Σταύρο, το μακιγιάζ λίγο. Ναι. Μελίζει η κυρία Μπέατα. Έτοιμοι. Κλακέτα, στη θέση μας. Κλακέτα. Κλακέτα, παρακαλώ. Έτοιμοι. Μοτέρ. Ναι. 19-2 πρώτοι. Πάμε. Εγώ φεύγω. Πάω στην Τερέζα. Να δανειστώ κανένα 500 ευρώ. Εσύ πήγαινε στο σάρκο. Καλά, θα πάω. Α, και μην αργήσεις να γυρίσεις. Μπορεί να στείλουν κάποιο κοπέλο από το γραφείο. Θέλω να τις μιλήσεις εσύ να μην μου στέτερες. Εντάξει, θα τις μιλήσω, αλλά πήγαινε για το 500 ευρώ. Τώρα, άντε. Εγώ θα πάω. Αλλά και εσύ άφησε το γράψιμο και πήγαινε για καμιά προκαταβολή. Ωραία. Στάρ! Στάρ, πού πας? Πώς έκανα ψηλό για το λεωφορείο που δεν έχω φράγκο τώρα. Πώς σε κατάντησε ο έρωτας, Εύα, να του πληρώνεις και το λεωφορείο. Η ομορφιά μου, παιδί. Α, τη χαίρεσαι. Εγώ φταίω που δεν σου ζήτησα να πάω και με ταξί. Το γύρισμα έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Οι συντελεστές της ταινίας πιστεύουν ότι ως τις γιορτές θα είναι έτοιμοι και θα μπορέσουμε να τη δούμε στους κινηματογράφους. Γρηγόρης Χριστίδης.